Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τρίφο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε. Να είστε καλά. Είμαστε μαζί σας γιατί βραβευτήκατε στον 17ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Θεάτρου Καστέλο Ντι Ντουίνο, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Που πραγματοποιήθηκε μάλιστα στην Τεργέστη. Μια ήτανε πολύ σπουδαία λοιπόν τιμητική διάκριση, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν δουλειά των παιδιών σε συνεργασία και με την καθοδήγηση των καθηγητών τους φυσικά. Ναι. Η κυρία Καλλιόπη Μόσχου ήταν, επιμελήθηκε τη δουλειά με μουσικό την κυρία Λιδία. Προσπάθησαν πάρα πολύ οι μαθητές μας, υπερέβαλαν των δυνατοτήτων τους και βγήκε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αμυφθήκαμε όπως θα έπρεπε. Μπορούμε να πούμε και τα παιδιά που ήταν εκεί και ποιοι ήταν πραγματικά οι συντελεστές όλης αυτής της επιτυχίας. Ο Οδυσσέας ο Κότσης ήταν ο ένας ο μαθητής που συμμετείχε και η Ιωάννα η Χαλούδη. Είναι μαθητές του σχολείου μας. Φοιτούν στην Τετάρτη Γυμνασίου. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι είναι από τα ισχυρά χαρτιά του σχολείου μας. Βέβαια, όλοι οι μαθητές, ο καθένας έχει τη δική του αξία. Μα γι' αυτό μας πήραν και για τις αφιερώσεις τα παιδιά. Ακριβώς. Αλλά είναι και πολύ κοινωνικά παιδιά. Συμμετέχουν γενικότερα στα δρόμενα της κοινωνίας της Καστοριάς. Είναι πολύ αγαπητά παιδιά. Ο καθένας, βέβαια, έχει την αξία του και τη χάρη του, τις δυνατότητές του. Φυσικά, και αυτό προσπαθούμε και εμείς να αναπτύξουμε. Εκεί που ο καθένας μπορεί περισσότερο, δίνουμε και εμείς λίγο βαρύτητα και τα καταφέρουν τα παιδιά μας. Και επειδή πρόκειται για ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο, πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή και όλη τη δουλειά που γίνεται εκεί. Πολλές φορές, ξέρετε, τα μέσα ασχολούνται μαζί σας, κυρία Τρίφου, όταν έχουμε κάποια επιτυχία κτλ. Εκεί όμως δεν είστε μόνο για μια μέρα, ούτε για μια επιτυχία. Όλο αυτό για να συμβεί, υπάρχει προεργασία, υπάρχει κάθε μέρα δουλειά, εντατική δουλειά. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Ναι, που τα παιδιά μας έρχονται και δεν είναι στην καλύτερη φάση, δεν είναι στην καλύτερη διάθεση, δεν ξυπνάμε όλοι κάθε μέρα και λέμε τι ωραία που είναι η μέρα μας. Σωστά. Και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα, μία ρουτίνα, ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει σε εμάς, τους καθηγητές, στο προσωπικό μας, στην προσωπική μας ζωή. Τα αφήνουμε, πρέπει να τα αφήσουμε όλα έξω και να έρθουμε στο σχολείο και να τα έχουμε ξεχάσει όλα τα προσωπικά μας. Να δώσουμε την ψυχή μας για αυτά τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και νομίζω είστε ακόμη πιο δεμένοι, γιατί και οι γονείς των παιδιών και εσείς και τα παιδιά, όλοι νομίζω ότι είστε περισσότερο οικογένεια από οποιοδήποτε άλλο σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν υπάρχει αυτή η ένωση, αυτός ο δεσμός, όπως είπατε κύριε Νατσούλη, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε ένα κοινό σκοπό μαζί με τους γονείς και μαζί με τα παιδιά. Το καλύτερο για τις δυνατότητές τους. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό. Ναι. Έχω εδώ πέρα μαζί μου και την κυρία Μόσχου, αν θέλετε να σας μιλήσω. Βεβαίως, για να μας πει, γιατί χειρίστηκε όλο το πρόγραμμα. Ακριβώς, να σας πει δύο λόγια κι αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τρίφου. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας, κυρία Μόσχου, καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Καλά. Πώς να μην είστε καλά. Είμαστε και χαρούμενοι. Γιατί όλος ο κόσμος, θα παρατηρήσετε κι εσείς, όλος ο κόσμος, όλες οι αρχές του τόπου έχουν βγάλει συγχαρητήρια μηνύματα για αυτό που έχετε πετύχει. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, ότι είναι σημαντικό. Έχουμε εδώ, τυχαίνει να έχουμε εδώ τώρα και τον κύριο Δήμαρχο και του τα είπα. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και για τα παιδιά μας. Είναι μεγάλη, μεγάλη περηφάνεια, νιώθουμε, κυρίως για τα παιδιά μας. Α, είναι και ο κύριος Κορινθίδης τώρα εκεί. Ορίστε, είναι ο κύριος Δήμαρχος εδώ. Γιατί ναι, πρέπει να πούμε, με την ευκαιρία, αν μπορούμε να ακούσουμε και μια κουβέντα και από τον Δήμαρχο μέσα μετά, αλλά είναι μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος έχει βγάλει συγχαρητήριο μήνυμα. Να το πω και αυτό. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, και αυτό πρέπει να μείνει, ότι μέσα από αυτό το βίντεο, βεβαίως προβάλλεται και η δουλειά των παιδιών μας και των συναδέλφων και των εκπαιδευτικών, γιατί δεν έχει σημασία ποιος ανέλαβε το project. Ναι, ναι. Σημασία έχει ότι υπάρχει συνεργασία και καλή συνεργασία με όλο το προσωπικό, με όλους τους συναδέλφους. Είμαστε όλοι ενωμένοι και σε σχέση, βέβαια, με το καλό των παιδιών. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι και σε σχέση με την Καστοριά μας. Ότι ένα σκεπτικό ήταν, πέρα βεβαίως από τον διαγωνισμό ποίησης που γράψαμε το ποίημα και μελοποιήθηκε και τα λοιπά και έγινε όλο αυτό. Το σκεπτικό ήταν να φανεί λίγο, να προβάλλουμε λίγο και την πόλη μας. Γι' αυτό το λόγο, αν δείτε το βίντεο ή όποιος το είδε, θα δει ότι βάλαμε και εικόνες της Καστοριάς, πάρα πολύ όμορφες εικόνες της Καστοριάς.
Έτσι, και μέσα από αυτό, δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πόσο ταξίδεψε σε όλες τις χώρες, η βάλτιση θα γίνει στη Τεργέστη. Εντάξει, άρα λοιπόν θα ταξιδέψει η πόλη μας, οι όμορφες αυτές τις εικόνες της πόλης μας θα ταξιδέψουν παντού. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί... Αυτό είπα και στον κύριο Δήμαρχο, δηλαδή, προβάλλεται και η Καστοριά μας μέσα από όλο αυτό. Αυτό θα πρέπει να μετρήσει. Και το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν εκεί που γεννιέται η μουσική, αν δεν κάνω λάθος. Η μουσική, τι προσφέρει η μουσική σε συνδυασμό με τη φύση και τι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά μας. Αυτό ήταν το θέμα. Και αν δείτε το ποίημα που γράφτηκε, ήταν πάνω σε σχέση, προσπαθήσαμε να πιάσουμε αυτή τη θεματική. Και επειδή ακριβώς ήταν και η φύση μέσα, σκεφτήκαμε να βάλουμε και τις όμορφες αυτές εικόνες της πόλης μας. Πώς βρήκατε αυτόν τον διαγωνισμό, πώς ήρθε η ιδέα, γεννήθηκε η ιδέα να μπει και το ενιαίο ειδικό? Κοιτάξτε τώρα, κύριε Νατσούλη, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί και ψάχνουμε το καλύτερο. Προσπαθούμε να βρίσκουμε project ωραία και δημιουργικά για τα παιδιά μας. Τρέχουν και υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, ευρωπαϊκοί και μη ευρωπαϊκοί. Στέλνουμε, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Δεν στείλαμε με το σκεπτικό ότι θα κερδίσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες. Έτσι δεν είναι. Μιλάμε πέρα από το ευρωπαϊκό τώρα. Εδώ είναι διεθνής διαγωνισμός, εντάξει. Λοιπόν, στέλνουμε πάντοτε με το σκεπτικό ότι εμείς κάνουμε το project για να το ευχαριστηθούν τα παιδιά πρωτίστως, εντάξει, και βεβαίως αν έχουμε και καλό αποτέλεσμα όπως και είχαμε, τόσο το καλύτερο. Έρχονται διαγωνισμοί, είμαστε εκπαιδευτικοί, τα ψάχνουμε και εμείς προσωπικά, αλλά έρχονται και στο σχολείο ενημερώσεις. Και από εκεί και πέρα καταθέτουμε και ορίστε, είχαμε και καλό αποτέλεσμα. Και τα παιδιά πώς αποδέχονται όλη αυτή την επιτυχία? Είναι για αυτά η επιβράβευση? Τα παιδιά, καταλαβαίνετε, γι' αυτό και έχουμε περηφάνεια. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο περήφανα αισθάνθηκαν, πόσα μηνύματα λάβαμε, πόσα από τους γονείς, πόσο ευχαριστώ, πόσο περήφανα και τα παιδιά για τη δουλειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί προβάλλεται προς τα έξω και Και ότι αυτά τα παιδιά, το είπα και στον κύριο Δήμαρχο, έχουν δυνατότητες τα παιδιά μας, γενικά τα παιδιά της Καστοριάς, και πόσο μάλλον τώρα επειδή μιλάμε για ειδικής αγωγής, έτσι, για ΑΜΕΑ, έχουν δυνατότητες. Απλώς, κύριε Νατσούλη, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. Και όταν λέω υποστηρικτικό πλαίσιο, δεν εννοώ μόνο από τους εκπαιδευτικούς. Σαφώς οι εκπαιδευτικοί κάνουμε το καλύτερο. Εννοώ όμως από όλες τις δομές, αλλά και από τις αρχές. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια. Όπως και η εικόνα που έχουμε είναι ότι γίνονται προσπάθειες, η αλήθεια είναι. Αλλά θα πρέπει να είναι συντονισμένες και τότε, κύριε Νατσούλη, να είστε σίγουρος, θα έχουμε άριστα αποτελέσματα. Άριστα αποτελέσματα. Γιατί έχουμε πολύ καλά, υπάρχει πολύ καλή μαγιά στην Καστοριά και γίνεται και πολύ καλή δουλειά. Καταλάβατε. Πόσα παιδιά είναι συνολικά στο ειδικό επαγγελματικό? Ορίστε, κύριε Νατσούλη, πόσα συνολικά παιδιά είναι στο ειδικό επαγγελματικό? Είμαστε 22 παιδιά. 22 έχουμε. Παιδιά. Και ο επόμενος στόχος σας? Τα δεδομένα της Καστοριάς, θα κοιτάξετε, έτσι. 22 παιδιά με τα δεδομένα της Καστοριάς, έτσι. Βλέπουμε τα δεδομένα της πόλης μας. Ακριβώς, με αυτό, γι' αυτό το ρωτώ. Και υπάρχει τώρα, είναι στο πλάνο ότι θα λειτουργήσουν και όλες οι τάξεις του Λυκείου. Το καλό της επόμενης χρονιάς. Λειτουργεί ήδη η πρώτη Λυκείου. Ήδη το λέμε ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο πια, έτσι. Ακριβώς. Με το καλό τις επόμενες χρονιές θα λειτουργήσουν, αυτό συζητάμε τώρα και με τον κύριο Δήμαρχο, θα λειτουργήσουν με το καλό και οι επόμενες τάξεις, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου. Να μπορέσουμε μετά να δούμε και το επαγγελματικό πλάνο. Τώρα πάμε μακριά, αλλά να μπορέσουμε να δούμε λίγο και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Καταλάβατε? Μα αυτό είναι και ο στόχος όταν μιλάμε για ένα επαγγελματικό γυμνάσιο και Λύκειο, έτσι. Και ίσως και το μέλλον να είναι γενικότερα στα επαγγελματικά, έτσι πως πάνε τα πράγματα, γυμνάσια και λύκεια. Να πω και κάτι άλλο. Πότε, μάλλον, τι έχετε σαν σκοπό από εδώ και πέρα? Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας? Τι θα κάνετε ιδιαίτερα? Πάνω σε ποιο θέμα, κύριε Νατσούλη? Πολλές ιδέες υπάρχουν, αλλά πάνω σε ποιο θέμα? Λειτουργικά θέματα υπάρχουν. Αυτά τώρα τα συζητάμε με τον Δήμαρχο, θα τα μεταφέρει και ο Δήμαρχος. Σκοποί υπάρχουν, δηλαδή στόχοι υπάρχουν. Το θέμα είναι να είναι και λειτουργικά αυτά που κάνουμε. Καταλάβατε? Δηλαδή να βρεθεί ένας σωστός χώρος κτλ. Τώρα εγώ δεν θα σας τα πω αυτά. Εγώ εκπαιδευτικός είμαι του σχολείου. Ενδεχομένως και ο διευθυντής μας να πάρει θέση και να σας πει τι λειτουργικά θέματα υπάρχουν. Έτσι, να υπάρξουν πρώτα αυτά, δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές. Στόχοι υπάρχουν, αλλά οι στόχοι που υπάρχουν να μπορούν και λειτουργικά να είναι επιτεύξιμοι. Καταλαβαίνετε? Σωστά. Επόμενος διαγωνισμός που σκέφτεστε να πάρετε? Πάρα πολλά, κύριε Νετσούλη, να μην σας τα... να τα έχουμε όμως σαν εκπλήξεις. Είδατε τι ωραία έκπληξη ήταν για όλους τους συμπολίτες μας. Και όχι μόνο, βέβαια, έτσι ακούστηκε και παντού. Άρα δεν θα σταματήσετε με τίποτα. Πάρα πολλά όμως, πάρα πολλά έχουμε στο μυαλό μας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει θέληση. Μακάρι να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι με όλα αυτά που βιώνουμε και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά χαιρόμαστε που ο κόσμος μαθαίνει ότι
ότι υπάρχει και αυτό το σχολείο στην Καστοριά πολλές φορές. Ακριβώς. Ήταν ένας στόχος αυτός. Ναι. Ήταν ένας στόχος αυτός με τη συνάδελφο που συνεργαστήκαμε, με την μουσικοδιδάσκαλο, που συνεργαστήκαμε δηλαδή για το project. Ήταν ένας στόχος να προβάλλουμε τη δουλειά αυτών των παιδιών προς τα έξω. Εμείς κάνουμε δουλειά στο σχολείο. Αλλά από εκεί και πέρα και προς τα έξω, αυτή η δουλειά θα πρέπει να φανεί, θα πρέπει να βγει. Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο έτσι όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ειδική αγωγή, κάνουμε τα παιδιά στο σχολείο ή γίνεται φύλεξη κτλ. Δεν είναι αυτό καθόλου. Γίνεται εξαιρετική δουλειά, είπα, από όλους τους συναδέλφους μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω, και ο κύριος Δήμαρχος μήπως είναι εκεί κάπου κοντά σας. Δεν είναι κοντά σας. Για αν μπορούσαμε να έχουμε να ακούσουμε μια κουβέντα, μια και επισκέπτεται σήμερα. Τρία λεπτά, κύριε Νατσούλη. Ωραία, αν μπορούμε κάπου να. Δώστε μου λίγο τρία λεπτά, κύριε Νατσούλη. Κύριε Δήμαρχε, είναι ο κύριος Νατσούλης, έχουμε συνέντευξη ζωντανά. Να πείτε κάποια πράγματα. Ναι. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, τι καλή εβδομάδα. Μας είπαν οι καθηγήτες του σχολείου ότι είστε εκεί και βεβαίως χαιρόμαστε πάρα πολύ που το δικό μας ειδικό γυμνάσιο και λύκειο έχει αυτές τις επιτυχίες. Βγάλατε όλοι τα συγχαρητήρια μηνύματά σας και η αυτοδιοίκηση και εσείς από την αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές, οι πάντες. Έκανε όμως πολύ μεγάλη αίσθηση. Και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συγχαρώ από κοντά και τους ανθρώπους και τους εκπαιδευτές του ειδικού γυμνασίου και λυκείου αλλά και τους μαθητές για τις δράσεις τους αυτές. Δράσεις που μέσα από αυτές τις δράσεις γίνονται οι πρεσβευτές τους, είπα, της πόλης μας, της περιοχής μας, στο εξωτερικό, αλλά είναι και κάτι που μέσα από τις δημιουργίες τους και κάνουν κάτι που τους αρέσει, μέσα από αυτά βραβεύονται κιόλας και μας κάνουν υπερήφανους, περνώντας ένα μήνυμα έτσι ελπίδας και αισιοδοξίας. Είδα και τα παιδιά με την ευκαιρία που είμαι εδώ, συνομίλησα μαζί τους. Βλέπουμε και παράλληλα τυχόν είναι προβλήματα. Είναι κατενθουσιασμένα, μαθαίνουμε ότι είναι πολύ περήφανα για όλο αυτό που είναι. Όντως, έτσι είναι. Και τα παιδιά αυτά προσπαθούν μέσα από τέτοιες χαρές να ανεβάσουν και το αίσθημα το δικό τους, έτσι, της αισιοδοξίας τους. Δίνει μεγάλη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση βέβαια και σε εμάς όλα αυτά που πραγματοποιούν. Συζητάμε εδώ και με τους εκπαιδευτές. Το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο φέτος βρίσκεται σε κάποιον άλλον χώρο, ναι, από εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ ευχαριστημένοι οι εκπαιδευτές. Βέβαια προσπαθούμε να βρούμε μία ακόμη καλύτερη λύση. Και να βελτιώσουμε τις συνθήκες, γιατί με τις επιτυχίες έρχονται τώρα και οι απαιτήσεις. Και φαντάζομαι τώρα, μια και είστε εκεί, σίγουρα οι καθηγητές, όλο το σχολείο θα σας ζητάει πράγματα. Τι είναι αυτό που σας ζητάνε περισσότερο? Θέλουν να έχουν κάποιες αίθουσες έτσι ακριβώς όπως οφείλεται να έχει σε αυτό το σχολείο, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία και προσαρμογή, θα έλεγα, των μαθητών. Για την ώρα αυτό είναι εφικτό και γίνεται, πραγματοποιείται, αλλά από τη νέα σχολική χρονιά που θα χρειαστεί έτσι να έχουμε κάποιες περισσότερες απαιτήσεις στο κτηριακό, θα δούμε να βρούμε μια καλύτερη λύση, αν όχι δηλαδή σε ένα άλλο κτίριο που θα είναι μόνιμη, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο. Ναι, όλα γιατί θα χρειαστούν πια και η Δευτέρα Λυκείου και η Τρίτη Λυκείου, θα λειτουργήσουν όλες οι τάξεις και του Λυκείου, θα θέλουμε. Ναι. Οπότε για τη νέα χρονιά θα είμαστε, για τη νέα σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι στις απαιτήσεις αλλά και σε ό,τι πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Το οποίο ειδικό πρέπει να πούμε ότι γίνονται κανονικά τα μαθήματα, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα σχολεία τα οποία. Ναι. Δηλαδή αυτή την ώρα είναι όλα τα παιδιά εκεί, γίνονται, γίνονται κανονικά τα μαθήματα και με την ευκαιρία έτσι που και ο καιρός είναι καλός σήμερα. Χαίρονται όλα τα παιδιά μαζί και στον προάβλιο χώρο. Ναι. Και έχουν ξεκινήσει και κάποιες δημιουργίες εδώ πασχαλινές, κάτι που τους χαροποιεί ιδιαίτερα. Δηλαδή ήταν πολύ καλή η επαφή σήμερα που υπήρξε από μέρος μου και με τα παιδιά αλλά και με τους εκπαιδευτές. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή είδηση για την Καστοριά. Δεν πρέπει να προσπερνάμε τις καλές ειδήσεις. Τις έχουμε πολύ πολύ ανάγκη τέτοιες εποχές στην Καστοριά. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Γορεντζίδη, που ήσασταν μαζί μας και εσείς. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, μια και ήσασταν αυτή την ώρα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.